Συνεχίζουμε πάντα στο κλίμα αυτό του κύματος διαμαρτυρίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα μπροστά από την εφορία της Αλεξανδρούπολης. Να μην πληρώσουν τα νέα χαράτσια, κάλεσαν τους φορολογούμενους στα μέλη του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου κατά τη διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν έξω από την εφορία της Αλεξανδρούπολης. Όπως τόνισε το μέλος του ΠΑΜΕ Φανή Τρέλη, στην πορεία θα έρθουν και άλλα μέτρα, ακόμη πιο επώδυνα, που θα πλήξουν κι άλλο τους χαμηλόμισθους της χώρας. Κάλουν το λαό να πληρώσει για έκτη φορά φόρο για το σπίτι που μένει, επαφηλή ότι θα του κόψουν το ρεύμα. Του πίνουν το αίμα και αυτό το αποκαλούν φόρο αλληλεγγύης. Πήγαν το ΦΠΑ στο 23%, ετοιμάζουν διπλασιασμό του φόρου στο πετρέλαιο θέρμασης. Μετά από μια σειρά μέτρων που έχουν πάρθει τον τελευταίο χρόνο, μειώνοντας τους μισθούς, τις συντάξεις, μειώνοντας το εισόδημα των αγροτών, φτάνοντας τους επαγγελματίες στο σημείο να κλείνουν καθημερινά τα μαγαζιά τους, η κυβέρνηση έρχεται με νέα χαράτσια, όπως αυτό το αλληλεγγύης, αλλά και αυτό που θα έρθει της ΔΕΗ, να δώσει πραγματικά τη χαριστική βολή στον ελληνικό λαό. Εμείς δεν ευθυνόμαστε σε καμιά περίπτωση για το χρέος που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα, όπου δίνανε λεφτά με το τσουβάλι στους τραπεζίτες, βιομήχανους, εξοπλιστικά προγράμματα. Το χρέος είναι δικό τους και θα πρέπει σε καμιά περίπτωση ο ελληνικός λαός να δεχθεί να το πληρώσει ο ίδιος. Ήδη έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά όλα αυτά. Με τις μειώσεις μισθών, όπως σας έχω πει, μας έχουν φτάσει στον προηγούμενο αιώνα. Όπως δήλωσε η κυρία Τρέλη, οι πολίτες θα πρέπει να καταλάβουν πως δεν δημιούργησαν οι ίδιοι το χρέος, ενώ τους κάλεσε να μην πληρώσουν και να συσπηρωθούν στα σωματεία τους. Θα πρέπει να οργανωθούμε στα σωματεία. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του. Μόνο με οργάνωση στα πρωτοβάθμια σωματεία, στους συλλόγους, μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την πολιτική και να βάλουμε και να ανοίξουμε, θα έλεγα, το δρόμο για μια άλλη πολιτική που θα είναι σε όφελος των εργαζομένων και του ελληνικού λαού. Στην παράσταση διαμαρτυρία συμμετείχαν και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, μεταξύ αυτών και η Αλφα Ελμε Εύρου. Να σημειωθεί ότι στις 12 Οκτωβρίου έχει αποφασιστεί πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μπροστά από το Εργατικό Κέντρο Εύρου. Σήμερα συμμετέχει και η Αλφα Ελμε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς σε αυτή τη μικρή παράσταση διαμαρτυρίας. Είναι περισσότερο συμβολική η κίνηση για να διαδηλώσουμε κι εμείς και να δηλώσουμε το άδικο των χαρατσίων αυτών, τα οποία όχι μόνο δεν μπορούμε, αλλά σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε πλέον ούτε να επιβιώσουμε. Δεχόμαστε συνεχώς μια ανελαίτη επίθεση στο εισόδημά μας, το οποίο θα αποβεί εις βάρος τελικά και στη δουλειά μας, την ίδια την εργασιακή μας απόδοση. Αυτά, και καλό όλους τους συναδέλφους να αντισταθούν σε αυτό το άδικο της επίθεσης που δεχόμαστε. Ο εκβιασμός ότι τα μέτρα παίρνονται για να μην χρεοκοπήσουμε είναι κάλπικος και εμείς τον επιτρέψουμε πίσω.